Είδαμε λοιπόν την αγαπημένη μας εχθές την Ειρήνη την Μπουντούκη, η οποία περπάτησε στην πασαρέλα του Next Top Model και η κριτική επιτροπή πραγματικά ενθουσιάστηκε. Επιτέλους. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν ήταν αυτή η παρουσία με τον τρόπο που μιλούσε, που μιλούσε ωραία. Ωραία παιδεία, ωραίο λέγει. Μπράβο, αυτό σου λέω. Δεν θα την αντιμετώπιζαν έτσι. Νομίζω ότι η ίδια ως παρουσία δεν τους έδωσε κανένα περιθώριο να πούν κάτι διαφορετικό. Καταρχάς και μόνο που εμφανίστηκε με τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση. Το βλέμμα με τη σωστή αυτοπεποίθηση. Η γλώσσα του σώματος. Με τη σωστή. Οι λέξεις. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, επειδή το έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν και το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές, όταν πότε πρέπει μια γυναίκα να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο διαγωνισμό, και πολλές φορές έχουν πάει και κορίτσια τα οποία έχουν ακούσει πάρα πολύ έντονους και αρνητικούς χαρακτηρισμούς, τα εξαμάξει σε βάση. Εξαρτάται. Εχθές είχαμε ένα παράδειγμα, πάλι έτσι αυξημένης αυτοπεποίθησης, η οποία όμως άγγιζε τα όρια που να σκοτήσει υπεροψίας. Ότι είμαι εγώ. Για ποιο κορίτσι μιλάς? Δεν θυμάμαι τον. Για το κορίτσι που δεν πέρασε από τη Λάρισα. Ναι, από τη Λάρισα. Η νοσηλεύτρια. Δεν πέρασε. Μπράβο, ναι. Η νοσηλεύτρια. Η οποία έφταιγε, ήταν υπεροπτική. Ξέρεις όμως κάτι, τελικά, παντού σε όλους τους χώρους, πιστεύω, θεωρώ εγώ, ότι ενδεχομένως για να κάνεις καριέρα, πρέπει να αποδεικνύεις ότι έχεις τα φόντα για να το κάνεις αυτό. Ακόμα και αν τέλος πάντων έρθουν δυσκολίες μπροστά σου ή υπάρχουν εμπόδια, πρέπει να πιστεύεις και αυτό να φαίνεται στο πρόσωπό σου, στις λέξεις σου, στα λόγια σου, στο χαρακτήρα σου. Κανείς δεν αντιλέει, Απλά πρέπει να είναι μέχρι ενός ωραίου. Όχι ότι είμαι εγώ και ήρθα να κερδίσω και. Όχι, όμως ούτε και η τοπάθεια που πάνε ορισμένα κορίτσια εκεί και στο πρώτο αρνητικό που ακούνε, γιατί ξέρουν ότι θα κρυφθούν. Είναι το ακριβώς αντίθετο, η ακριβώς αντίθετη αντίδραση. Αυτή όμως ήταν μια σωστή δόση. Αυτοπεποίθησης. Ακριβώς. Ήξερε που πάει, αλλά από την άλλη έχουν κάνει τόσο body shaming αυτοί οι κριτές, που νομίζω εδώ κάπως έπρεπε ωραία πίσω το. Από. Ναι, έτσι λέγεται διεθνώς το να κρίνεις αρνητικά το σώμα. Έχουν κάνει τόσο body shaming που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα άλοθη για να βγουν καλοί και πολύ την καλή χορέα. Εχθές δεν τους έπαιρνα κιόλας. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εχθές δεν τους έπαιρνα, γιατί με το που πήγε η κοπέλα και με πολύ ωραία λέγει, τους είπε ότι η δουλειά μου είναι αυτό. Δουλεύει είναι επαγγελματίας, ναι. Plus size model. Δεν είναι μέλος πρακτορείου μοντέλων, όχι σαν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου που νομίζω, εντάξει, και αυτό. Εννοείται, ναι. Είναι και σε πρακτορείο μοντέλων και έχει μία κόρη και έχει ιδρύσει παιδιά και ένα κίνημα που λέγεται Diversity is Power, όπως τα είπε η ίδια. Είναι μανούλα, είναι επαγγελματίας plus size μοντέλο. Δουλεύει πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι αυτός ο αέρας και αυτή. Αυτό το, η τσαχπινιά της, αυτός ο τρόπος της ήταν αυτό που ουσιαστικά κέρδισε και τους κριτές. Που ναι μεν, μετά από όσα έχουν σούρισε πάρα πολλές κοπέλες, θέλανε λίγο να λιάνουν τις. Αδικός, πιστεύετε? Τι αδικός? Αυτά που τι έχουν αδικός πει οι κριτές σε διάφορα κορίτσια, πιστεύετε? Καλά, σε καλά, πολλά σε είναι, κάποια εννοείται. Στο όριο της προσβολής. Ακριβώς. Ναι, Κώστα μου. Σε μερικές. Και εσύ έχεις υπάρξει αυτή τη δουλειά και ξέρεις ότι είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χώρος και πολύ απαιτητικός και συνεχώς πρέπει να δοκιμάζεις τις αντοχές σου και τα όρια σου. Παρ' όλα αυτά όμως όταν σε βλέπει όλη η Ελλάδα και σε κρίνουν τέσσερις άνθρωποι, μερικοί χαρακτηρισμοί πρέπει να είναι πιο ευγενικοί. Εσένα σε έχουν μειώσει ποτέ σε κάστινγκ? Με τον τρόπο τους, ναι. Δηλαδή. Δηλαδή, τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα. Την πρώτη φορά που πήγα και που έρμακελα στους Discord και πήγα με το book μου κανονικά, το δίνω, το ανοίξανε και κάνανε. Ναι, αδιάφορα. Αδιάφορα, παπ. Και του μου το δώσαν πίσω. Άσχετο αν την άλλη σεζόν, δηλαδή μετά από 6 μήνες, έκανα το show. Εκείνη τη στιγμή, ναι, με πείραξε. Αλλά προφανώς για τους χύψη λόγους, και ίσως δεν πρέπει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, δεν έκατσα να ψάξω γιατί δεν έκανα. Δεν τους τέριαζα. Μπορεί εκείνη να ήθελα ξανθούς, μελαχρινούς. Στη δεδομένη ψήλια στιγμή όμως μιλούσες και ήσουν μπροστά σε δύο ανθρώπους οι οποίοι θα ήταν εν δυνάμει εργοδότες σου, δηλαδή σου έδιναν δουλειά. Ναι. Εδώ τα κορίτσια αυτά πάνε σε τέσσερις επαγγελματίες ανθρώπους, οι οποίοι με μια εμφάνιση πρέπει να κρίνουν αυτό που βλέπουν. Το ίδιο, και το ίδιο είναι, Ελένη, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν σχολίασαν στον Κώστα, απλά δεν πήρε τη δουλειά. Και εκεί δεν παίρνουν τη δουλειά. Γιατί είσαι έτσι. Και εκεί δεν παίρνουν τη δουλειά, γιατί για αυτές είναι δουλειά να μπουν στο σώμα. Δεν καταλάβες τι λέω. Λέω ότι στον Κώστα δεν του είπαν, δεν τον απέρριψαν και του είπαν, άλλαξε αυτό. Απλά δεν του έδωσαν τη δουλειά, παιδιά. Αν λοιπόν γινόταν αυτή η πασαρέλα και ήταν οι τέσσερις απέναντι και έκανε το κορίτσι πασαρέλα και ήταν αδιάφοροι,
και λέγανε εντάξει, φύγε. Δεν το σχολιάζαμε σε μερικές περιπτώσεις για κορίτσια τα οποία δεν είχαν απόλυτα και αντικειμενικά τα προσόντα, ίσως θα ήταν και καλύτερο με έναν ευγενικό τρόπο να τις πούνε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι όμως ένας ευγενικός χώρος. Είναι σκληρός χώρος. Κανένας χώρος δεν είναι. Είναι ένα επάγγελμα, παιδιά, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί, που έχει τη μεγαλύτερη απόρριψη. Μπορεί να πας σε 10 ενδυνάμει εργοδότες και οι 10 να σε απορρίψουν. Ναι, γιατί η ομορφιά είναι κάτι υποκειμενικό, δεν είναι. Εννοείται. Και ο καθένας αυτό που θέλει για να πλασάρει, να λανσάρει τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τα καλλιντικά του, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό στο μυαλό του. Μπορεί να είσαι ένα μαλλιάγκουρας και να μην σε θέλανε. Ναι, το ξέρω, δεν διαφωνώ. Ναι, το βασικό στην όλη υπόθεση πάντως είναι ότι αυτό το σοου το βλέπει ένα κάρο κόσμος και δεν είναι μόνο ότι την προσβάλλω κάποιον και τελείωσε, βγαίνει από την πόρτα και το ξεχνάει. Εδώ το βλέπουμε όλοι εμείς και γινόμαστε κριτές όλου αυτού του θεάματος. Οπότε εμείς νομίζω ότι γινόμαστε κριτές των κριτών. Ακριβώς. Ναι, και φαντάζομαι γιατί για αυτούς κάποιος πρέπει να τους κρίνει. Βέβαια και τα κορίτσια που πάνε εκεί ξέρουν ότι. Αλίμονα. Ότι οι κριτικές δεν είναι πάντα και πάρα πολύ ευγενικές και σχεδόν ποτέ μπορεί να μην είναι ευγενικές. Πάντως αυτό το κορίτσι το θεσσαλονικιώτικο μ' άρεσε τόσο πολύ.